Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα coffee review. Σήμερα θα μιλήσουμε για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάς από το site beautybeauty.gr. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει αν σας αρέσουν τα coffee review και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου αφήσετε ένα σχόλιο λέγοντάς μου ποιο είναι το αγαπημένο σας προϊόν περιποίησης ή μακιγιάζ αυτή την περίοδο, αυτό που έχετε λατρέψει περισσότερο από τα υπόλοιπα. Να σας πω λοιπόν ότι το beautybeauty.gr βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οπότε αν κάνετε παραγγελία από εκεί και μένετε στη Θεσσαλονίκη, θα σας έρθει σε μια μέρα η παραγγελία σας. Εγώ που έμενα στα Χανιά όταν μου στείλανε το δέμα, έκανε να έρθει 2-3 μέρες, οπότε έχει πάρα πολύ γρήγορη αποστολή. Να σας πω ότι η αποστολή σε ένα δέμα έως 4 κιλών κοστίζει 4,5 ευρώ και είναι δωρεάν τα μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 70 ευρώ. Το site, όπως γράφει, δεν δέχεται πιστωτική, μπορείτε να πληρώσετε μόνο με αντικαταβολή, οπότε ό,τι δείτε θα μπορείτε εύκολα να το προμηθευτείτε, γιατί πολλές με ρωτάτε για πιστωτικές, για PayPal και όλα αυτά. Όλα αυτά που θα δείξουμε σήμερα είναι με αντικαταβολή, πάρα πολύ εύκολα και βολικά. Ξεκινάω λοιπόν με την περιποίηση και να σας δείξω μία σειρά μαλλιών από την εταιρεία Fanola. Είναι καταρχάς προϊόντα για τα μαλλιά τα οποία τα έχω λατρέψει. Έχω εδώ συγκεκριμένα το σαμπουάν, το οποίο είναι από τη σειρά Curly Shine. Το έχω πόσο καιρό, δεν λέει να τελειώσει. Έχει μία αδιάφορη μυρωδιά, ήπια καθαριότητας θα έλεγα. Τίποτα το ιδιαίτερο, η μυρωδιά του δεν είναι κάτι το βαρύ. Το σαμπουάν το ίδιο είναι αρκετά βαρύ για τα μαλλιά σας. Χρειάζεστε λίγη ποσότητα, γιατί εάν βάλετε παραπάνω ποσότητα από αυτό που πρέπει θα σας βαρύνει το μαλλί. Εάν βάλετε τη σωστή ποσότητα όμως και έχετε μαλλιά μπούκλες, θα διαμορφώσει την μπούκλα σας, θα σας την κάνει να δείχνει υγιής, να είναι ενυδατωμένα τα μαλλιά σας, να τα αισθάνεστε μαλακά. Το έχω τεστάρει και έχω λουστεί μόνο με αυτό, δεν έχω βάλει ούτε μάσκα ούτε τίποτα μετά και έπιανα τα μαλλιά μου και ήταν πιο μαλακά από ποτέ, καθαρίζει πάρα πολύ καλά, κάνει πλούσιο αφρό, είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα όσον αφορά την περιποίηση των μαλλιών και ειλικρινά αξίζει τα χρήματά του, ειδικά όσον αφορά την ποσότητά του, γιατί απλά αυτό το προϊόν δεν λέει να τελειώσει, οπότε θεωρώ ότι όσες έχετε σπαστά ή μπούκλες μαλλιά θα το ευχαριστηθείτε ιδιαίτερα. Ακόμα καλύτερο προϊόν είναι η μάσκα για τα μαλλιά, η οποία είναι και αυτή πολύ βαρύ σαν προϊόν, είναι στα 500 ml, ούτε εκείνη έχει ιδιαίτερη μυρωδιά. Δεν θα έλεγα κάτι το φοβερό, έχει την ίδια μυρωδιά ακριβώς με το σαμπουάν. Χρειάζεστε την απειροελάχιστη ποσότητα, γιατί είναι από τις πιο βαριές, αν όχι η πιο βαριά μάσκα μαλλιών που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Θέλει λίγη ποσότητα εδώ πέρα, όχι στη ρίζα, εδώ και να την χτενίζετε με τα δάχτυλά σας προς τα κάτω. Και λίγο παραπάνω ποσότητα εάν είναι ειδικά ξηρές οι άκρες σας. Καταπληκτική μάσκα μαλλιών, δεν τελειώνει ούτε αυτό το προϊόν, δηλαδή οι ποσότητές τους είναι τεράστιες, οπότε εάν αναλογιστούμε την τιμή που πληρώνουμε για αυτά τα προϊόντα και την ποσότητα που παίρνουμε και το πόσο λίγο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, θεωρώ ότι αξίζουν πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα προϊόν, πάλι από την εταιρεία Fanola, είναι αυτή τη φορά από τη σειρά Smooth Care, είναι στην ουσία το μετάξι λίανσης, είναι στα 100 ml, όπως βλέπετε το έχω χρησιμοποιήσει τόσο καιρό και δεν λέει να κατέβει ούτε αυτό το προϊόν, γενικά αξίζει σαν εταιρεία Fanola όσον αφορά το πόσο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε. Το συγκεκριμένο έχει την αντλία του και τι μπορείτε να κάνετε. Υπόσχεται ότι προσφέρει ένα λαμπερό φιλμ προστασία στην τρίχα, προστατεύοντάς την από την υγρασία. Απλώνεται μία μικρή ποσότητα κατά μήκος των μαλλιών και στις άκρες πριν τις εργασίες με ηλεκτρικό ψαλίδι, το στιέρι κλπ. Όντως το έχω χρησιμοποιήσει πριν από το πιστολάκι που κάνω με φυσούνα εγώ τα μαλλιά μου για να το τεστάρω. Και μετά τα μαλλιά μου έλαμπαν, ήταν πιο λία από ποτέ, πιο ενυδατωμένα από ποτέ, δεν αισθάνθηκα κανένα κάψιμο, δεν έσπασε καθόλου το μαλλί μου, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές με πιστολάκι, επίτηδες για να δω τη δράση του με τη θερμότητα. Το μαλλί μου είναι όπως όταν είχα κουρευτεί πριν 2 μήνες, δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι καταπληκτικό προϊόν, το χρησιμοποιώ και για styling, όταν δεν κάνω δηλαδή πιστολάκι και όλα αυτά και είναι υπέροχο προϊόν για το φινίρισμα του χτενίσματός σας. Και θα προχωρήσω με τα προϊόντα μακιγιάς και θα σας δείξω μία από τις αγαπημένες μου πλέον εταιρείες, είναι η Aden και θα μιλήσουμε για τα υγρά κραγιόν τους, είναι η 01.
το οποίο είναι ένα ιριδίζον χρώμα, αρκετά ιριδίζον, παρόλα αυτά το έχω βάλει σε βίντεο και μου είπατε ότι σας άρεσε. Τα υγρά κραγιόν της Aden είναι αρκετά υγρά στην αρχή, παρόλα αυτά όταν στεγνώσουν δεν φεύγουν από τα χείλη. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, είναι ένα κοραλοπορτοκαλί χρώμα με ιριδισμούς μέσα αρκετούς. Πάρα πολύ ιδιαίτερο σαν απόχρωση. Σας έχω όμως και ένα tip, εάν θέλετε να το βάλετε και να είναι matte το κραγιόν σας, μπορείτε να βάλετε ένα σιλικονούχο primer από πάνω, το συγκεκριμένο είναι από την W7, αλλά όποιο σιλικονούχο primer και να βάλετε είναι ok και θα το κάνει matte το κραγιόν. Έχει στεγνώσει το κραγιόν, βάζω λοιπόν το σιλικονούχο primer από πάνω και το κάνει matte. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα που έγινε matte. Είναι καταπληκτικό και γενικότερα αν έχετε ένα ιριδίζον κραγιόν να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κυριολεξία όποια εταιρεία θέλετε. Γενικά η Aden ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάω, ειδικά την μάσκαρα, την Intelligent Mascara, την λατρεύω, αλλά και τα κραγιόν τους είναι εξαιρετικά, δεν πάνε πουθενά όλη μέρα. Πάμε τώρα σε μια ακόμα αγαπημένη μου εταιρεία και αρκετά οικονομική, είναι η Elixir και έχω να σας δείξω αυτήν εδώ την παλέτα με τις σκιές. Γράφει πίσω ότι είναι η παλέτα νούμερο 844, όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω στο blog μου στην περιγραφή. Οπότε, ανοίγοντας αυτή την παλέτα, θα δείτε μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα, μπορείτε να κάνετε πραγματικά ό,τι μακιγιάζ σας κατέβει στο μυαλό. Χρησιμοποιούνται και ξηρές και υγρές. Καμία σκιά δεν είναι ματ. Όλες έχουν ιριδίζουσα σατινέ υφή. Όλες και τα χρωματάκια τους δεν γράφουν πάρα πολύ καλά στις ανοιχτόχρωμες σκιές. Δηλαδή θα σας πρότεινα τις ανοιχτόχρωμες να τις χρησιμοποιείτε βρεγμένες. Οι σκουρόχρωμες σκιές παρόλα αυτά γράφουν πάρα πολύ έντονα, είναι καταπληκτικές στην απόδοσή τους και θεωρώ ότι για την τιμή της τα χρώματα αυτής της παλέτας είναι μοναδικά. Εγώ προσωπικά βάζω πάντα τις σκιές μου με primer, αλλά κάποιες φορές που βιαζόμουν έβαζα κάποιες ανοιχτόχρωμες στην εσωτερική γωνία του ματιού και δεν φεύγανε όλη μέρα χωρίς primer, οπότε αυτό αποδεικνύει ότι έχουν και πολύ καλή διάρκεια. Γενικότερα αυτή την παλέτα την έχω λατρέψει για ό,τι look θέλω. Επιλέγω αυτή την παλέτα την τελευταία περίοδο και έρχεται και tutorial με τη συγκεκριμένη, οπότε να είστε συντονισμένες. Και πάμε τώρα σε μία ακόμα παλέτα, αυτή τη φορά για το πρόσωπο, πάλι από την Elixir. Είναι η Silky Long Lasting με τα ρουζάκια. Είναι η απόχρωση 860, είναι τέλος πάντων ο αριθμός της παλέτας. Έρχεται με έναν μεγάλο καθρέφτη. Η παλέτα για τα μάτια δεν περιέχει καθρέφτη και έχει αυτά εδώ τα χρώματα. Γενικότερα, σας πρότεινα σε παλαιότερο μου βίντεο αυτήν εδώ την παλετίτσα, η οποία είναι από την Technique, που όπως βλέπετε έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στα ρουζάκια και ας είναι πιο μικρός ο αριθμός των ρουζ. Έχει πολύ περισσότερα χρώματα. Η συγκεκριμένη όμως παλέτα έχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, είναι στα 25 ευρώ, οπότε εάν τα διαιρέσουμε βγαίνει 2,5 ευρώ το ρουζ, κάτι που είναι πάρα πολύ οικονομικό σαν τιμή. Όλα τα ρουζ έχουν απίστευτη απόδοση, χρειάζεστε απειροελάχιστη ποσότητα να πάρετε με το πινέλο σας. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα χρώματα της παλέτας, παρόλα αυτά έχει κάποια σκουρόχρωμα πορτοκαλί, τα οποία είναι δύσκολο θεωρώ εγώ προσωπικά για μια αρχάρια να τα δουλέψει στο μακιγιάζ της. Έχει και κάποια πολύ όμορφα ροζ, κάποια έτσι πιο σκουρόχρωμα χρώματα, τα οποία είναι πανέμορφα και για άνοιξη αλλά και για χειμώνα. Είναι παντός καιρού η συγκεκριμένη παλέτα. Κάποια ροζ είναι ματ, κάποια έχουν ηριδισμούς όπως είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ έχουν ηριδισμούς. Καταρχάς αυτά εδώ τα δύο είναι τα αγαπημένα μου, ένα ανοιχτό ροζ και ένα ανοιχτό βερικοκί. Πανέμορφα αυτά τα δύο χρώματα συγκεκριμένα, μου αρέσουν τρομερά, θεωρώ ότι όλη η παλέτα αξίζει για αυτά τα δύο χρώματα για μένα, αν και τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιώ. Το καλό βέβαια με αυτή την παλέτα είναι ότι μπορείς να κάνεις εύκολα την ανάμιξη στα ρουζάκια. Πάρα πολύ καλή διάρκεια, τρομερή, καταπληκτική παλέτα και μία τυχερή από εσάς θα την κερδίσει. Θα κερδίσει λοιπόν αυτή την παλέτα, θα τη στείλει το beautybeauty.gr και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο δώρο για το κανάλι μου. Η όρη του διαγωνισμού είναι πολύ απλή. Ο πρώτος είναι να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου, ο δεύτερος είναι να πάτε να κάνετε like στη σελίδα του beautybeauty.gr στο Facebook για να τους δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας και ο τρίτος είναι να μου αφήσετε ένα σχόλιο λέγοντάς μου ποιο προϊόν περιποίησης ή μακιγιάζ αγαπάτε αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η μόνη 3 κανονισμοί για να λάβετε μέρος.
Την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού θα την βρείτε κάτω στην περιγραφή, οπότε όταν λύγει ο διαγωνισμός θέλω να έχετε το νου σας, γιατί όποια κερδίσει θα έχω απαντήσει στο σχόλιο της, να στείλει τα στοιχεία της στο beautybeauty.gr στο Facebook για να παραλάβει το δωράκι της. Αυτό ήταν λοιπόν το coffee review, πατήστε μου αρέσει αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα βρείτε όλα μου τα social media κάτω στην περιγραφή, όπου μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!